Ένας άλλος τρόπος μετά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα performance. Πάντα σε επίπεδο ήχο. Με ρωτάνε αρκετοί, και μάλιστα είναι και πολύ φρέσκα αυτή η ερώτηση, νομίζω πριν 15 μέρες, να μπορούμε να χωρίσουμε το κλαβιέ σε παραπάνω από ένα σημείο. Μπορούμε. Πρέπει να κάνουμε μια βασική διάκριση. Το όργανο έχει ένα βασικό split point, όπως λέγεται, όταν είμαστε σε style mode. Λίγο πιο δεξιά. Δεξιά. Εκεί. Το split point είναι αυτό που μας καθορίζει χοντρικά το δεξί μέρος του κλαβιέ από το αριστερό. Πού δηλαδή παίζουν το upper 1, 2, 3 από το performance μας και πού παίζει το lower και δίνουμε τις δαχτυλοθεσίες στα ακόρτα μας. Από εκεί και ύστερα όμως, ειδικά όταν έχουμε το 76 το κλαδί και έχουμε χώρο, μπορούμε να παίξουμε. Όπως έπαιξα εγώ με τα velocity, θα σας δείξω τη ρύθμιση στα velocity, θα στρίξεις με το hit. Και velocity range. Από την ίδια σελίδα, την ίδια καρτέλα, οι δύο επάνω γραμμές είναι αυτές που θα σας πω για το πολλαπλό split, η από κάτω είναι με το velocity. Σε συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, στο upper 1 και στο upper 3 όπου παίζουν τα strings, ακούγονται από 0 μέχρι 127 σε όλη την γάμα του δακτύλου μας. Όσο δυνατόν και να παίξουμε, πάντα μας ακολουθεί το strings. Μπορεί κάποιος εδώ να μην ήθελε, να θέλει να είναι το hit μόνο του. Αυτό είναι θέμα πολύ προσωπικό. Σε συγκεκριμένους ήχους και συνδυασμούς όπως το δοκίμασα, είναι πολύ γυμνό το hit. Είναι ένας τρόπος αυτό πάντως να το ρυθμίζετε. Στο ανάλογο με το τι ήχο έχετε και ποιο είναι το γούστο σας. Το hit παίζει μόνο από 115 έως 127. Και πάλι αυτό το ρύθμισα στο χέρι μου και στο κλαβιέ. Μπορεί να κάτσω όπως έκανα σε ένα άλλο πιο αλφατρία 76 που πήγα σε ένα φίλο και έπαιξα έτσι για το καλό, για μισή ωρίτσα, με δυσκόλεψε το κλαβιέ, το ίδιο όργανο, άλλο κλαβιέ, αλλιώς παιγμένο, αλλιώς δουλεμένο. Το ρυθμίζουμε στο κάθε κλαβιέ, στο κάθε χέρι, ο καθένας στο χέρι, όσο είναι. Εάν αυτό πάω και το ρίξω, το μαλακώσω δηλαδή, να μπήκα από τα 100. Αν το σφίξω, δεν έχω συνηθίσει, έσφιξε πάρα πολύ. Είναι μια καθαρά προσωπική ρυθμίση αυτή. Γίνεται από τη σελίδα, style play, μενού, keyboard assembly. Στην τρίτη καρτέλα, που λέει key και velocity range. Οι από πάνω γραμμές είναι αυτές που μας επιτρέπουν να γίνει το πολλαπλό split. Στον ήχο εδώ δεν θα μας δουλέψει αυτό το performance όπως έχω φτιάξει. Θα πάμε σε ένα performance να είναι πιο πολύ πλοκό. Σε αυτό το performance, στο upper 1 έχω ένα φλάουτο, μια φιλογέρα. Στο δεύτερο είναι ένας preset ήχος. Τα καμπανάκια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα έχω βάλει να είναι layered, δηλαδή σε όλο το μήκος του κλαβιέ να παίζουν και τα δύο μαζί. Να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Θα κάνουμε εδώ, για λόγους δοκιμής, μια διαφοροποίηση. Και θα την κρατήσουμε ψηλά ψηλά. Εδώ δεν παίζει πλέον. Πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο κανάλι. Το δεύτερο ήχο, το upper 2. Θα πάμε να το κατεβάσουμε. Και να μας ξεκινάει στο επόμενο μητώνι από εκεί που τελειώνει το upper 1. Το upper 3 μπορώ και αυτό να το χρησιμοποιήσω.
Το ανοίγω, βγαίνω στη ρύθμισή του. Ταυτόχρονα θα φτιάξω όμως και το κάτω άκρο το upper 2 για να μην έχουμε διένεξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα όργανο σπιταρισμένο στα 4. Και δεν είναι ο ιένι αυτή fake, είναι πραγματικά σπιταρισμένο στα 4. Έχουμε τρεις ήχους ξεχωριστούς, επάνω στο κλαβιέ, στο δεξί χέρι και ξεχωριστά αριστερά τα κόρτα μας. Μαζί με το lower, αν το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον ήχο από αυτόν, το performance, το σύνολο ήχο, πώς μαζί με τη χρήση του lower θα μεταμορφώσει ένα ρυθμό για να μας δώσει ακριβώς ένα τραγούδι δίσκο. Όπως είναι η ορολογία. Με δύο επεμβάσεις. Επειδή το intro, όπως θέλω εγώ να το παίξω, δεν έχει τα μέτρα που με ενδιαφέρουν, είναι κοντό, ας το πούμε, κάνοντας διπλό πάτημα, το intro θα εξακολουθήσει να παίζει μέχρι να το ακυρώσω εγώ. Και ένα ακόμα μέρος από το lower και του έδωσα την πινελιά του για να κολλήσει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μπορεί σε άλλα κομμάτια να μην κάνει αυτή η πλάτη. Του έβαλα μια πλάτη. Η συγκεκριμένη πλάτη όμως πήρε το ρυθμό και μας έκανε έναν άλλο ρυθμό. Εκτός του ότι μας δίνει στην εισαγωγή το χρώμα, μας δίνει συνολικά το χρώμα. Μπορεί να παίξουμε 20 κομμάτια με τον ένα συνδυασμό και άλλα 20 με τον άλλο. Ο ρυθμός όμως είναι η καρδιά. Και το προσθέτουμε πράγματα. Είτε με έξυπνο προγραμματισμό στα performance, με έναν ήχο στο lower, με πολλαπλό split δεξιά στα upper 1-2-3. Με κάποια χτυπήματα, αντί να θυσιάζουμε τα pad του οργάνου από ένα εξωτερικό pad. Με την πλέον μέρη από το pad. Χρησιμοποιώντας ένα σωστό ρυθμό που να μπορεί να καλύψει σαν βάση πάρα πολλά τραγούδια
το συμπληρώνουμε και αυτό μεταπηγαίνουμε σε άλλο επίπεδο. Και τη δουλειά μας και τη δουλειά αυτού που έκατσε και έφαγε τα χέρια του κουμπάρε. Πόσα χρόνια το πάλευε στο πρώτο σετ, 2 χρόνια. 2 χρόνια. 2 χρόνια ολομόναχος. Ήρωας. Ένα χειροκρότημα για τον Σωκράτη. Γιατί όπως μου λέει πάνω και λέει στην τρίτη σειρά, με τη δουλειά του Σωκράτη, πάρα πολλοί γίνανε μουσικοί με αυτάκια. Έτσι Γιάννη, και πόσο δίκιο έχεις. Μία άριστη βάση ο ρυθμός, ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα χέρια μας, προσέχουμε πράγματα με τεχνική και με μουσική και πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο.